Είναι η Ζωή, μια 15χρονη μαχήτρια από τα Χανιά που παλεύει από τη μέρα που γεννήθηκε για να μένει ζωντανή. Αυτό που έχει το παιδί δεν φαίνεται, απλά είναι προβλήματα που δεν μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Γεννήθηκε με σύνδρομο Βάκτερ, που αφορά σε συγγενείς ανομαλίες με καρδιολογικές, νεφρικές, ανατομικές και άλλες επιβαρύνσεις. Πρόκειται για ένα σπάνιο σύνδρομο με συχνότητα εμφάνισης από 1 στις 10 έως 1 στις 40.000 γεννήσεις, άγνωστης αιτιολογίας, που ουσιαστικά αποτελεί αγώνα ζωής. Στο σχολείο δέχτηκε εντονότατο bullying, επειδή δεν μπορούσε να συμμετέχει στις δραστηριότητες και τα παιδιά δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα που έχει το κορίτσι είναι θέμα υγείας. Η 15χρονη κριτικιά βρίσκεται ήδη σε νοσοκομείο στην Ουάσιγκτον. Έχει υποβληθεί με επιτυχία σε 2 χειρουργεία και της απομένει το τελευταίο. Όμως για να γίνει θα πρέπει η οικογένεια να καταθέσει το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της και ανέρχεται σε 18.944,5 ευρώ. Ο ΕΟΠΗ καλύπτει το 90% της θεραπείας. Το άλλο 10% της θεραπείας είναι 20.000 ευρώ. Το ποσό δεν μαζεύεται, η οικογένεια είναι μια άστοχη οικογένεια από την Κρήτη, από τα Χανιά, που δυσκολεύεται πάρα πολύ να τα απεξέλθει. Και κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, δεν έχουμε μαζευτεί ούτε τα μισά χρήματα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Να μαζευτεί και το υπόλοιπο ποσό, γιατί έχουν αγχωθεί πάρα πολύ, γιατί από το νοσοκομείο τους είπαν ότι αν δεν έχουν τα λεφτά να γυρίσουν, θα τα μαζέψουν να ξαναπάνε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ επώδυνη και για την οικογένεια και για το παιδί. Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο μέχρι πότε πρέπει να έχουν μαζευτεί τα χρήματα? Έχουμε μέχρι τέλος του επόμενου μήνα. Μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου. Και αν για την οικογένεια της Ζωής είναι πολλά τα σχεδόν 20.000 ευρώ, για όλους εμάς μαζί είναι λίγα. Αρκεί ο καθένας να προχωρήσει στην κατάθεση ενός συμβολικού εστωποσού στο λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για το σκοπό αυτό. Η Ζωή τώρα είναι μαζί με την οικογένειά της. Η Ζωή είναι στην Ουάσιγκτον από τον Οκτώβριο. Και πώς είναι τώρα το παιδί εκεί, ψυχολογικά? Προσπαθεί το κορίτσι να είναι χαρούμενη, να είναι αυτά, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα υγείας. Δεν είναι μια φυσιολογική ζωή. Mm-hmm. Και προσπαθούμε όλοι να την κρατήσουμε καλά ψυχολογικά όσο μπορούμε.